Για άλλη μια φορά, οι ρητινοκαλλιεργητές δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας αισθάνονται αδικημένοι αφού δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση για μαζική πρόσληψη των ανέργων δασεργατών στο δεύτερο κύκλο του επταετούς προγράμματος. Πάνω από 140 άτομα δεν εντάχθηκαν σε αυτή τη φάση και θα πρέπει να περιμένουν τον τρίτο κύκλο, όποτε κηρυχθεί, για να εργαστούν και να έχουν κάποιο εισόδημα. Ο κύκλος έγραφε καθαρά ότι μιλάμε για 181 θέσεις εργασίας. Και αυτή τη στιγμή το ΑΕΔ, στους προσωρινούς πίνακες που έστειλε, μιλάει για 131 θέσεις εργασίας. Μείον τους 9 διοικητικούς, πάμε στους 122. Κάτι το οποίο ερχόμαστε πολύ πίσω από αυτά που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και ο υπουργός ότι θα μπει ο κόσμος στο δεύτερο κύκλο. Πόσοι μένουν τώρα άνεργοι? Περίπου οι άνεργοι τώρα πρέπει να είναι γύρω στους 150. Και στους δύο δήμους. Και στους δύο δήμους. Μέχρι τότε θα αναγκάζονται να ζουν από τις συντάξεις γονέων, παππούδων, δανεικά και σποραδικά μεροκάματα. Θα σας πω, ένα χρόνο ζουν με... Στην αρχή πήραμε την επιδότηση που δικαιούμασταν και την αποζημίωση και από εδώ και πέρα τώρα πλέον όσοι έχουν γονείς τσοντέρουν με τη σύνταξή τους την πενιχρία των 400 ευρώ να επιβιώσουν και οι γονείς και τα παιδιά με τις οικογένειές τους. Καταλαβαίνετε, δεν θα έπρεπε να μπουν σε κάποιο επίδομα, σε κάποιο ταμείο. Έχουμε ζητήσει ότι κανονικά αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να μπουν στη δουλειά έπρεπε να παίρνουν ταμείο ανεργίας. Διότι δεν μιλάμε για αυτούς που εργάζονται σε υλοτομείς και τέτοια. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει σε υλοτομείς, δεν δουλεύουν. Αυτοί τι θα κάνουν, πώς θα επιβιώσουν αυτό το διάστημα? Έπρεπε κανονικά να είχε βγει ήδη ένα ταμείο ανεργίας για αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να μπουν στη δουλειά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση που να βοηθάει προς την διευκόλυνση του προβλήματος. Είχε δεσμευτεί ο κύριος Σαμιράς ότι στο δεύτερο, τρίτος κύκλος μάλλον θα γίνει άμεσα, τώρα δηλαδή, για να μπορέσει να καλύψει και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι 50 θέσεις που ερχόμαστε στο δεύτερο κύκλο πίσω είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή μένει άνεργος και ζορίζεται να τα βγάλει πέρα. Είναι θέμα βιοποριστικό πλέον, γιατί έχουν περάσει 2 χρόνια από τη φωτιά.